Αγούστα Ράμα είναι ένας άνθρωπος, ας πούμε, που ζει τώρα, στις καταστάσεις που ζούμε, ας πούμε, στη χώρα που ζούμε, το 99 που έχουμε τριανταρίσει. Αν θα ζούσε, ας πούμε, 100-200 χρόνια ακόμα, με κάποιο τρόπο. Και έλεγε στους ανθρώπους του τότε, ας πούμε, αν το ρωτούσαν, πώς ήταν η κατάσταση τότε, ας πούμε. Μπήξαμε σε μια μορφή τέχνης, ας πούμε, που αποτύπωνε την τότε κατάσταση. Να του δίνει, ας πούμε, υλικό δικό μας να ακούσει, ξέρω. Θεωρώ ότι το ραπ έχει ως ιδιότητα την καταγραφή των καταστάσεων και των εποχών. Έχει πολύ μπλα-μπλα μέσα το ραπ. Οπότε, στο πολύ μπλα-μπλα, χρησιμοποιώντας σωστά, ας πούμε, αυτό το μέσο, έχεις τη δυνατότητα να αποτυπώσεις ακόμα και μια εποχή ολόκληρη, ας πούμε, στο σύνολό της. Ήσουν εκεί τότε στα πρώτα χρόνια που ξεχώριζε στο συνάφι το βασιλιά από τα πιόνια. Και η ιστορία γράφει αναπαράγει μαλάκες και λάθη. Τώρα καλός, τότε κακός, τώρα αγάπη, αύριο άχτη. Τοπία άμεσα συνδεδεμένα με μάχη. Χαρακτηρισμένη πλέμπα και κατακάθη. Πληγή και αλάτι, βία και πάθη. Μπασκέτες δεκάδα, κάφρι, δικάβαλο εντάχει. Σουγιάς, ναρκωτικά και τάφι. Εγώ γεννήθηκα τη δεκαετία του 80, μεγάλωσα στα Παντήσια. Εντάξει, ήμασταν μια μεγάλη οικογένεια, ήμασταν τρία παιδιά και οι γονείς μας, εννοείται. Το δημοτικό στο οποίο πήγαινα ήταν το 8ο δημοτικό αρχικά για μετά το 79, το οποίο γκρεμίστηκε και έγινε πολυκατοικία. Οι παιδικές μου αναμνήσεις κυρίως περιστρέφονται στην περιοχή των Παντησίων και συγκεκριμένα των κάτω Παντησίων. Εντάξει, τα Παντήσια δεν ήταν και καμιά φάνση περιοχή. Πολυκατοικίες, στενά δρομάκια, καλύπταν τον ουρανό, τα γκρίζα τα κτίρια. Αλλά υπήρχαν, ας πούμε, σημεία συνάντησης. Δεν μπορώ να πω ότι ήμουν ένα ήσυχο παιδί. Θα έλεγα ότι ήμουν αρκετά εντονός και δημιουργούσα προβλήματα. Αργότερα, βέβαια, γνώρισα την drum and bass και την jungle στο γυμνάσιο. Εκεί ανταλλάσσαμε κασέτες, κάναμε party, drum and bass. Θεωρούμασταν μια εξωγήινη, ξέρω εγώ, του σχολείου. Τότε ήταν αρχές δεκαετίας του 90. Έτσι όλο αυτό το μεγάλο boom με την drum and bass, με την jungle, με την hip hop, αλλά και με την dance στα πιο όμως, στο πιο original κομμάτι της πολυτονικά, τα πολύ μεγαλογικά έκανα. Και μετά γνώρισα το graffiti και την δορυφορική τηλεόραση. Η δορυφορική τηλεόραση έδωσε πρόσβαση σε μια εκπομπή που λεγόταν MTV Your Raps. Αυτή η εκπομπή ήταν ορόσημο για μένα σχέση με το hip hop. Μέσα στη φυλακή είναι αυτό, είναι ένοχα τα στυλ. Βάζω στην αισθήματα καλά, αισθήματα βγάζω γιατί. Μάθη πρέπει να είναι εμείς αυτά μαθήματα. Από το μαθήματα δεν έχω περάσει και πρέπει να ξεχωρά.
Είμαι άλλος ένας, κανείς δεν με ξέρει. Πως το θέλεις το κασέρι, σκλαβιά ή τα λαβέρι. Μου λένε ποιος ξέρει, ίσως να ήμουν αστέρι. Αν είχα το πόδι του μέση, το χέρι του κέρι. Δεν έχω τίποτα. Βλέπω τον κόσμο να γυρίζει σαν βινίλιο. Πουλάω το βασίλειο για ένα εισιτήριο. Ξαπετάω για πόκοτα, μα μην το πει στη μάνα. Κρύβοντας το πράμα στα μαλλιά του Βαλντεράμα. Ακόμα Ελλάδα, γράφω και ζευγαρώνω. Οι καμπάνες της ανάληψης βαράν όταν τελειώνω. Αγωνιό ίσον υπάρχω, ας το πασά μου άστο. Κι αν πιάσεις την καλή, κράτησε την μέχρι να έρθω. Μια σειρά μου μου είχε πει πως βάζω ιδέες στα ξεφτέρια. Να κάνουν τα λαβέρια σε πλατείες με περιστέρια. Σειρά δε φταίω εγώ, παραμονεύει η μιζέρια. Ατάιστα παιδιά, γονείς με σταυρωμένα χέρια. Είμαι στη γωνία, πακετά στην Εγνατία. Η σερβιτόρα που απολύθηκε όταν έπιασαν τα κρύα. Κι όλο ψάχνω πως θα αρπάξω τον κεραυνό από το Δία. Την επίγεια ομάδα του να κάψω στην πλατεία. Καλώς τα παιδιά. Εγώ ξεκίνησα να ασχολούμαι με το hip hop το 96-95, ακούγοντας μια κασέτα τον Terrorist Crew με ακυκλοφόρητα κομμάτια, τέλος πάντων, την είχε φέρει ο αδερφός μου. Τότε οι Terrorist Crew σε εισαγωγικά σπαζόντουσαν τον αναρχικό χώρο, ή τουλάχιστον έτσι δείχνανε, με επαναστατικό και κοινωνικοπολιτικό στίχο, έτσι πολύ αιχμηρό, πουλούσαν επανάσταση στην ουσία. Καύλωνε κόσμος, ρε παιδάκι μου, τέλος πάντων. Και εμείς, ας πούμε, πήραμε μπροστά, τέλος. Πήγαμε σε live, κάναμε γνωριμίες. Τότε εκείνο το διάστημα, ας πούμε, που αρχίσαμε να ασχολούμαστε με το hip hop, ήμασταν, ας πούμε, η δεύτερη φουρνιά. Πήγαμε σε συγνικιακά μπαρ που παίζανε hip hop, αλλά ήταν εξής καθημερινές, τύπου Τετάρτη, Τρίτη, στο Οκτάν, ας πούμε, στα Εξάρχεια. Παίζανε πάρτι και μας βούτσαν 15 θαμώνες βαριά, δηλαδή, και 15, δηλαδή όσοι πηγαίνανε σε hip hop πάρτι, ότι γνωριζόμασταν ένας προς έναν, δηλαδή γεια σου Μίτσο, γεια σου Τάκη, γεια σου Μάριε κτλ. Ήμασταν γνωστοί, που λέτε. Δεν ακούγε πολύ κόσμο σε αυτή τη μουσική, δεν ήταν διαδεδομένο το hip hop τόσο πολύ. Στην Κυψέλη, κάποια live σε σχολεία, καταλήψεις. Γνωρίσαμε με τον Γέλο, που είχαμε τότε το συγκρότημα της σκοτεινή πλευρά, το 97. Γνωρίσαμε τα παιδιά, κάτι κυψελιώτες, άγνωστος γνωστούς. Τότε κυκλοφορούσε ένα φανζίν. Ένα μάλλον leaflet που λεγόταν hip hop κίνημα και καλούσε όσους ενδιαφερόντουσαν να ασχοληθούν με τη hip hop και το graffiti να συμμετάσχουν σε αυτό το κίνημα, τέλος πάντων. Εγώ έστειλα ένα γράμμα. Γιατί είχε και τη διέθεση και έλεγε, ξέρω εγώ, έστειλε γράμματα. Έστειλα λοιπόν ένα γράμμα και μου απαντήσανε. Ουσιαστικά μου απαντήσε ο Αρτέμις από τους Terrorist Crew. Είμαστε στην Υψέλη, που το μεταναστευτικό δίνει και παίρνει εκείνη την περίοδο. Υπάρχουν πρόσφυγες από τη Συρία, το πρώτο κύμα, Πακιστανοί, από την Ιγυρία, από τη Σουαχίλη, υπάρχουν Αλβανοί πάρα πολύ στην Ομόνια, δηλαδή πώς είναι τώρα με τους Σύριους στη Βικτόρια, έτσι ήταν στην Ομόνια το τότε. Αυτή οι μετανάστες που ερχόντουσαν στην Ελλάδα φέρνανε βέβαια και τις κουλτούρες τους μαζί τους. Και μαζί με τις κουλτούρες τους και το μεταναστευτικό στην Ελλάδα ήρθε και η ξενοφοβία. Τότε ήταν πολύ στη μόδα γενικότερα η Χρυσή Αυγή, το αλλά σε underground φάση. Ήταν ο φασισμός σε έξαρση, γιατί έπαιζε αυτό που έπαιζε. Και εμείς στην ουσία, ρε παιδάκι μου, από τους μετανάστες, επειδή μεγαλώναμε και Κυψέλη, και ήταν η περιοχή μας στην ουσία, γνωρίζαμε κόσμο και αυτό το εκμεταλλευόμασταν πάρα πολύ στο έπακρο, ρε παιδάκι μου. Παίρναμε την κουλτούρα του αλλού, έφερνε νιγηριανά κομμάτια, μας μάθαιναν σουαχίλια, μας μειούσαν στις κουλτούρες τους.
γνωρίζαμε κάτι διαφορετικό και κατ' επέκταση γινόμασταν και διαφορετικοί. Ντυνόμασταν διαφορετικά, φορούσαμε φαρδιά που τότε στα 90's δεν σε βλέπανε με φαρδί και λέγανε ο Μαλάκας, ο Πρεζάκιας, ο Χασικλής, ο Τάδε, ο Αλίτης. Yes. Okay. 5, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Εντάξει, τότε η Ελλάδα φαινόταν ότι ζούσε σε μια περίοδο ευμάρειας. Δηλαδή, φαινόταν ότι υπήρχαν χρήματα. Βέβαια, για μένα δεν είχε κάποια έτσι ιδιαίτερη, δεν μπορούσα να πω ότι με επηρέασε έντονα, γιατί πάντα βρισκόμασταν σε κρίση όντας μετανάστες δεύτερης γενιάς, όπως και όλοι οι μετανάστες που ζουν στην Ελλάδα. Η επιβίωση δεν είναι εύκολο παιχνίδι, σίγουρα δεν κάνεις αυτό που σπουδάζεις, κάνεις οτιδήποτε άλλο και μόνο να συντηρήσει την οικογένειά σου, πλέον αυτό κάνανε οι γονείς μου. Αλλά δυναμώσαμε, μπορώ να πω, μέσα από αυτό και θα μπορούσα να πω ότι είναι διαρκώς μέσα σε μια κατάσταση κρίσης. Οπότε όλο αυτό το πράγμα της, αυτό που άρχισε να έρχεται τη δεκαετία του 90, δηλαδή η δορυφορική τηλεόραση, οι υπολογιστές, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και τα κινητά, ήταν πράγματα που φαινόντουσαν να φέρνουν ένα νέο αέρα. Έναν αέρα, ας πούμε, εξέλιξης. Τον οποίο τον ακολουθούσαμε στο βαθμό που μπορούσαμε να τον ακολουθήσουμε συγκεκριμένα εμείς. Μάλιστα, υπήρχε και ένα λίγο, με όλη αυτή την φαινομενικά οικονομική άνθηση, άρχισαν να εμφανίζονται οι μεγαλοαστοί και αυτοί που φαινόντουσαν, ας πούμε, ότι έχουν το πάνω χέρι, οικονομικά τουλάχιστον. Γράψαμε τότε το πρώτο κομμάτι που έγινε επιτυχία, που ο κόσμος μας έμαθε, δηλαδή, ήταν το Νέο Ελληνάκου. Το Νέο Ελληνάκου γράφτηκε μέσα από πολύ καταπίεση γενικότερα, το πώς τη βιώναμε εμείς. Οπότε, στο Νέο Ελληνάκου, ας πούμε, είπαμε κάτι, είπαμε στίχους, ας πούμε, που στην πορεία ήταν και λίγο προφητικοί γενικότερα. Άνθρωποι γίνανε φίδια γιατί αγγίξαν λεφτά. Τελευταία, ο πλούσιος πολιτισμός γυρίζει τη γη, ζυγίζει τον κόσμο στα μέτρα του τον φέρνει. Η δόξα και το στυλ του γαμάω με αρρωσταίνει. Η φλόρη, η μαμόθρεφτα μου νιώπανα με τον μπαμπά καβάτζα. Τα κινητά στην πόζα, όλη η φλόρη με φράτζα και φάτσα. Τα μπράτσα βγήκαν βόλτα στην πιάτσα, σου λατσάρουν φάτσα στα βράστα. Κάτι που στη δεσμαρώματα και λεφτά στους μπάτσους και ούτε ζημιά ούτε γάτα. Η μπάτση είναι καλή στα λεφτά, φοράνε του καλού τη μάσκα, αλλά μου νιώπανα από εκεί είναι κακή μόνο σε σένα και σε μένα. Πούστιδες και πολιτικοί που κουμαντάρουν το παιχνίδι που λέγεται ζωή, ψάχνω έξοδος και έφοδος προς όλους δυστυχώς. Οι πνευματικοί μου πατέρες δεν μου δείξαν το φως. Αγωγή από παιδαγωγούς καθοδός οδηγίες για ζωή μπρος στη μαυρίλα. Μα έβαλα υπέρυθρες, κοινές μαγκαλές. Είδα τη σάπια του ζωή μες στην ξεφτύλα. Προσπάθησαν να ρίξουν και μένα με αμήνα πίσω πούστη. Τώρα τα πράγματα τα βλέπω καθαρά σαν θεατής από εξώστη. Είμαι απ' την άλλη μεριά και είμαι αισθητός της. Γης μου το άκρο και ακροβατώ στα παράνομα. Βιώνω καταστάσεις, θέλω άθελα εκδίκηση για όλους γιατί. Όλοι τους φταίνε, με αυτά τα γαμημένα φράγκα τους μας καίνε. Όλοι τους φταίνε.
Βέβαια, εκείνη την περίοδο εγώ δεν ασχολούμαι πολύ με όλα αυτά. Εξετάζοντας τα τώρα, μπορώ να πω ότι υπήρχε όλο αυτό το πράγμα. Είμαι πιο πολύ. Εγώ τότε ήμουν στο Λύκειο. Σκοπός και στόχος ήταν να τελειώσω το Λύκειο όσο γίνεται με τον καλύτερο τρόπο. Και ο δρόμος. Οι γειτονιές, οι πλατείες, το γκραφίτι, το μπόμπινγκ, το ραπ. Αυτά ήταν που μου δώσαν τα εφόδια και τη δύναμη να εκφράζομαι και να μπορώ να αντανακλώ τις σκέψεις μου, ας πούμε, στο περιβάλλον γύρω μου. Αλλά παράλληλα γνώρισα και μια κοινότητα. Μια κοινότητα που με δέχτηκε για αυτό που είμαι και όχι μόνο με δέχτηκε, αλλά και με στήριζε φουλ. Αυτό δεν το έχει πω για μένα ουσιαστικά. Ήταν το κρου, ήταν η παρέα. Περνάγαμε ώρες αμίλητοι σε ένα σπίτι απλά σκετσάροντας. Απλά σκετσάροντας σχέδια, characters, γράμματα. Και όλη αυτή η λογική των crews. Δηλαδή ήσουν σε μια ομάδα που λίγο πολύ γνώσουν κόλλος και βραγή, έτσι. Δηλαδή δεν είναι αυτό που συμβαίνει τώρα που είναι κάπως λίγο τα πράγματα μέσω του Facebook. Και λίγο απρόσωπα και λίγο η κατάληξη δεδομένα σε ένα καφέ, να πίνεις καφέ με φίλους κτλ. Κάτι το οποίο με έκανε να σαπίζω. Μας δεχόμαστε σε ένα σπίτι, ζωγραφίσαμε, βάφαμε, γράφαμε, ακούγαμε μουσική και σχεδιάζαμε το επόμενο χτύπημα ή ποιο είναι το επόμενο κομμάτι που θα βγάλουμε. Γινόταν μακελιό, υπήρχαν MCs full, κάναμε contest MC, υπήρχαν κοπέλες που κάνανε rap. Κάποιοι, ας πούμε, το βλέπαν λίγο περίεργο το ότι κάνει κοπέλα, ας πούμε, rap. Κάτι που εμείς δεν το βλέπαμε ότι κάνει, ας πούμε, ότι άνθρωπος να είναι, να έχει μυαλό να σκεφτεί και να πει. Σκέφτεσαι, λες. Δεν σκέφτεσαι, κράτη. Τότε είχαμε γνωριστεί με το κίνημα το 114 στη Θεσσαλονίκη. Αυτό το κίνημα, αυτό βασικά ήταν ένα κομβικό κίνημα, γιατί πιο πριν ήμασταν πάρα πολύ κολλημένοι με τα γράμματα στο γραφίτι. Απλά γράμματα, letters. Έτσι, και wild styles και weird styles. Κάποια στιγμή λοιπόν το 95-96 γνωριζόμαστε με τον Ορέστη από τους 114. Μάλλον δεν ήμασταν τότε 114. Όταν ήρθε ο Ορέστης εδώ, συναντιόμασταν σε ένα στέκι στα γραφεία της Κόντρας, της εφημερίδας, που ήταν τώρα αριστερή, αλλά ξέρω εγώ, άκρο, εντάξει, full power, εντάξει, δηλαδή γινόντουσαν φοβερές εκδηλώσεις. Και πιο κάτω η Βίλα Μαλίας, τώρα σου λέω, εγώ έμενα τότε εκείνη την περίοδο, σε εκείνη την περιοχή. Και ρε παιδί μου, αυτοί όταν βάφανε, υπήρχε πάρα πολύ έντονο το ότι βάφουμε και βάφουμε πράγματα τα οποία έχουν κάτι να πούν, νόημα. Τελειώνεται. Όταν άρχισε να βγαίνει γενικότερα από το κουτί του το hip hop,
Μετά το 98-99 μου άρχισαν να παίζουν πάρτι περισσότερα. Έκανε και ο Βουλιώτης σε ένα πάρτι στο Φολί, στην Αλεξάνδρας. Εκεί μαζεύονταν πολύ κόσμος. Γενικότερα το hip hop το διέδιδαν πολύ σωστά. Μετά στην πορεία άνοιξε λίγο η φάση του, το έδωσε στα μεγαλύτερα clubs και από εκεί και πέρα άνοιξε έναν δρόμο πολύ σημαντικό και ήταν σημαντικό μονοπάτι στη ροή της ιστορίας του hip hop στην Ελλάδα. Διότι με το που άνοιξαν οι πόρτες των μεγάλων κλαμπ, άρχισε η αχαριστία και η απληστία. Που σημαίνει ότι μπαίνει το χρήμα και ξεχνάω στη βάση ποιος είμαι. Αυτό συμβαίνει με οποιονδήποτε βγάλει. Για μένα προσωπικά, είναι η προσωπική μου άποψη. Συμβαίνει με οποιονδήποτε βγάλει πολλά λεφτά από κάτι, θα γίνει άπλιστος και θα κυνηγήσει και το παραπάνω. Μπήκε λοιπόν το χρήμα στο hip hop. Μπήκαν τα clubs, μπήκαν οι χορεύτριες. Κάποιοι ακολούθησαν αυτή την ροή, κάποιοι άλλοι τη συγχάθηκαν και πήγανε προς άλλη κατεύθυνση. Όσοι λοιπόν ασπαστήκαν αυτόν τον χώρο, και εγώ πήγα να πέσω σε αυτή τη λούμπα, έκανα τις ατασταλίες μου, εντάξει, ήταν πολλά τα λεφτά, οικογένειες, ξέρεις τώρα, αλλά πάλι καλά ξύπνησα γρήγορα. Κατάλαβα πως το hit βρισκόταν μέσα μου και σε κάθε άνθρωπο βρίσκεται μέσα το hit. Η επιτυχία είναι να έχεις ψηλά το κεφάλι και τη γλωθιά σου. Έτσι λοιπόν μετά από αυτό τη συγκεκριμένη στροφή που πήρε η πορεία στο hip hop, ξεκίνησαν τα στρατόπεδα. Οι εμπορικοί, μόνο τους μη εμπορικούς. Ανθρώποι από τη δικιά μας φάση πήγανε στη δικιά τους φάση και καλά από τη δικιά τους φάση δεν πρόκειται ποτέ να ερχόντουσαν γιατί έτσι καλώς δεν το είχαν. Οπότε στέλναμε κανένα MC από εκεί μπας και γίνουν λίγο καλύτεροι. Νομίζω ότι στο αντικείμενό μας είναι δύο κατηγορίες. Είναι αυτοί που ραπάρουν επειδή είναι rappers και αυτοί που επειδή ραπάρουν είναι rappers, ας πούμε. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι είμαι στην δεύτερη κατηγορία. Χρησιμοποιούμε αυτό το μέσο, ας πούμε, και επειδή χρησιμοποιούμε αυτό το μέσο, μπορείς να πεις ότι είμαστε rappers, ας πούμε. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι το μέσο και το τι μπορεί να πετύχεις με αυτό, ας πούμε. Κρατάμε την αισθητική και το στυλ, ας πούμε, και όλο το ηχητικό και το ύφος από αυτά που μας αρέσει από αμερικάνικα, ας πούμε, που ακούσαμε πρώτα. Και το προσαρμόζουμε στα δικά μας δεδομένα, στη δική μας πραγματικότητα, φτιάχνοντας κάτι το οποίο να μπορεί να έχει αντίκτυπο εδώ που ζούμε εμείς, ας πούμε, δεν μαϊμουδίζουμε, ας πούμε, κάτι το εξωτερικό. Εμένα, έτσι όπως βρίσκω το hip-hop, τουλάχιστον τη δεκαετία του 90, ήταν αυτό που μπορούσε, ξέρω εγώ, να συνδέσει
πολλούς νέους από διαφορετικά background. Οικονομικά background, δεν έπαιζε ρόλο. Δεν εξετάζαμε, ξέρω εγώ, το θέμα που μπορεί να κατάγεται ο καθένας ή από που, ή αν, ας πούμε, έχει, ξέρω εγώ, μια οικονομική άνεση, ας πούμε, ή όχι, ή ναι ή όχι. Αυτό που εξέταζε ήταν ότι γούσταρε, ξέρω εγώ, το hip-hop, ήταν άνετος, δεν είχε κόμπλεξ, έκανε παρέα, ανταλλάσσεις ιδέες, και αυτό ήταν ενωτικό. Πιστεύω πολύ στον όρο «δικά μας παιδιά». Πιστεύω δηλαδή ότι ένας γνωστός μου συστήνει έναν γνωστό του, ας πούμε, ή τον ρωτάω για έναν γνωστό του και μου λέει «είναι δικό μας παιδί». Αυτό για μένα είναι... παίζει πολύ ρόλο, ας πούμε, στο πώς βλέπω, πώς βλέπω την κοινωνία, πώς βλέπω τον κόσμο, πώς βλέπω τις παρέες, πώς βλέπω τα πάντα. Είμαστε κάποιοι άνθρωποι που συνεννοούμαστε με έναν κώδικα τον οποίο δεν υπάρχει κάποια λίστα με κανόνες που πρέπει να ακολουθήσεις. Είτε συνεννοούμαστε, είτε δεν συνεννοούμαστε. Τα δικά μας παιδιά είναι οι άνθρωποι με τους οποίους συνεννοούμε. Για αυτούς ραπάρω. Μπορεί να μην τους ξέρω προσωπικά, μπορεί να μην ξέρουν προσωπικά. Ξέρουν και ξέρω ότι έχουμε κάποια πράγματα που μας ενώνουν. Είναι κυρίως θέμα ίσως αντίληψης. Δεν έχει να κάνει μόνο με το βιωτικό επίπεδο, δεν είναι ταξικό, δεν είναι πολιτικό, δεν είναι οπαδικό, δεν είναι καν μουσικό. Είναι κάτι αόριστο και συγκεκριμένο μαζί. Είναι ότι, μάγκα να σε καταλαβαίνω, ξέρω ότι με καταλαβαίνεις. Για αυτούς ραπάρω. Από εκεί και πέρα τώρα, αν κάποιος που εγώ θα μπορούσα να σου πω ότι βλέπω κόσμο, το οποίο εγώ δεν θεωρώ δικά μας παιδιά, ας πούμε, και μου λένε, ξέρω, καλή φάση, ξέρω εγώ, ή έτσι, μπορεί να σε κάνεις ένα live, να μου πούνε για ένα κομμάτι, για ένα οτιδήποτε. Δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Απλά, απέναντι σε αυτόν, δεν νιώθω καμιά ευθύνη. Στα δικά μας παιδιά, νιώθω μια ευθύνη. Για το που έκρυψαν τα ωραία, δεν έχω ιδέα. Σε σακούλες από τα Τζάμπο και επιπλά από το Ικέα. Στους άφραγκους καταναλωτές στην Τζιμισκή, στην αγάπη που δεν πήραμε πίσω ούτε μια στιγμή. Έχω τον κόσμο γραμμένο σε ένα αντίτας παλιό και έχω ζήσει το παράλογο πριν πάω στρατό. Έχω ανθρώπους να αγκαλιάζω ώσπου να κοιμηθώ και ένα πρόβλημα να λύσω πριν να φάω πρωινό. Έχω την Όλγα να διασχίσω ώσπου να βρω τον ψηλό. Έντομα παγιδευμένα με στον ίδιο ιστό. Το περαδόθε για το τίποτα, κάποιοι το λέμε γύρα. Σαλονίκη επαρχία ή όπου μας ξεράσει μοίρα. Μη μου φας τον αναπτήρα, γιατί μόλις τον πήρα. Βασιλιάδες που έχουν θρόνους τους κασόνια από μπύρα. Ζώντας κάτω από το θόλο, πολλά εκπέμπουνε φόβο. Ότι ανεβαίνει, πέφτει σούμπι, το μιλάω από πείρα. Φοράμε τζόκι στα κεφάλια μας και παραλλαγές. Και έχουμε ανάγκη από σχέδια και στρατηγικές. Γιατί όπως είπανε δυο τσάκαλοι πριν χρόνια στο Queens, γίνεται πόλεμος εκεί έξω και κανείς ασφαλής. Το hip-hop από μόνο του, έτσι όπως εγώ τουλάχιστον το γνώρισα, για μένα έχει από εξ αρχάς πολιτική διάσταση. Καταρχάς, όντας, ας πούμε, σε μια κοινωνία, δηλαδή σκέψου του σχολείου μου, ήμουν ο μόνος μαύρος. Μόνος αφρικανικής καταγωγής, γεννημένος στην Ελλάδα. Το να βλέπεις, ας πούμε, στη μικρή οθόνη ανθρώπους που έχουν αφρικανικές καταβολές και μπορούσαν να εκφραστούν μέσα από τη hip hop, αλλά και να θίξουν θέματα τα οποία τους αφορούσαν, ήταν για μένα πολύ κινητήριος δύναμη. Εμένα εξ αρχάς το hip hop είχε μια πολιτική διάσταση, αντιρατσιστική διάθεση και μια διάσταση κριτικής απέναντι στην κοινωνία. Υπάρχει οργή σε αυτό που κάνουμε, ας πούμε. Υπάρχει γιατί υπάρχει η αίσθηση ότι παίζεις με σημαδεμένη τράπουλα, ας πούμε. Υπάρχει αίσθηση ότι αδικείς. Από τη στιγμή που νιώθεις ότι αδικείς και ότι όλοι κοιτάνε στην παίξουν, ας πούμε, λογικό είναι ότι βγάζεις μια αντίδραση. Αυτή η αντίδραση δεν περιέχει οργή, δεν περιέχει μίσος πολλές φορές. Τα βάζεις με αυτούς που πιστεύεις ότι ευθύνονται γι' αυτό. Πολλές φορές μπορεί να πέφτει σε μια παγίδα να πολεμάς αόρατους εχθρούς, ας πούμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ προσωπικά το ξέρω. Ξέρω δηλαδή ότι
πολλές φορές μπορεί να είναι παραβλανημένος. Γενικότερα το hip hop είναι, η τέχνη του hip hop είναι καθαρά βιωματική, ρε παιδάκι. Είναι σε φάση οι φίλοι σου, ο κύκλος σου, τα προβλήματά σου, η κοινωνία που ζεις, είναι άμεσο, είναι εκείνη την ώρα. Έλα ρε, τι έγινε, δεν είμαι εκεί, είμαι στο μπασκετάκι κάτω. Στο ποδοσφαιράκι εκεί που κάναμε το καλύτερες μέρες στο βίντεο. Ναι, έλα. Μια σειρά του HBO, θέλω πριν κοιμηθώ. Πλαστικό φαγητό, ψευτικά σ' αγαπώ. Να είναι εκεί να περιμένει ώσπου να πάω να πληθώ. Να κάθεται να την πηδάω για όσους δεν είναι εδώ. Ταλαιπωρημένες φάτσες, ηλιοθεραπεία σε ταράτσες. Ξενύχτια, έρωτες που γίνανε συνήθεια. Δίγες από Αντίντα στο φτηνό πορό στα Ελίσια. Μέχρι αύριο να μου έχεις 10 μπίτια, κότσο. Κάποια ίσως θα κρατήσουμε. Σήκωσε την τέντα πιο ψηλά, μπας και μαυρίσουμε. Φέρε δυο πακέτα τυχερά για να καπνίσουμε. Μπύρες την πόλη από ψηλά να κατουρίσουμε. Ούτε που θυμάμαι τη χαμένη μου αθωότητα. Μέσα στο κεφάλι καρφωμένο έχω ένα κώδικα, ρουτίνα. Κάθε καλημέρα και μια ακρότητα. Τίποτα πιο άγριο από την καθημερινότητα. Σχέδια με αριθμούς και χιόνι στην οθόνη. Μια θηλιά όπως εντώνει σε ένα βρώμικο μπαλκόνι. Η λάμψη της καταστροφής ακόμα με γκαβλώνει και ας με αγχώνει. Η θέα κάτω από το πιστόλι. Μια γυναίκα στην Ελλάδα μπορεί να θέλει να τα πάρει. Να έχει ένα πλάνο, να έχει μια άποψη, να έχει ένα ταλέντο, να θέλει να πει πέντε πράγματα, ας πούμε, για την καθημερινότητά της, για οτιδήποτε. Θα κρυθεί, θα ακούσει και σχόλια τύπου αν είναι ωραία γκόμενα, καλό μουνί, το πηδούσα, όχι πηδιότανε με τον άλλον, όχι είναι χοντρή, όχι είναι βρωμιάρα, όχι δεν ξέρω τι σκάτα, ας πούμε. Θέλει αυτοπεποίθηση. Νομίζω ότι είναι πιο δύσκολο. Δηλαδή, μια γυναίκα για να πει ότι το κάνω και το κάνω σοβαρά και βγαίνω με τα μούτρα μου σε αυτό, θέλει αρχίδια, ας πούμε. Εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει να ακούσω ράπ από γυναίκα, ας πούμε, στην Ελλάδα. Το έχω πιάσει καλά, πες μου γιατί να το αφήσω. Μου λένε αντε γαμίσου, βλάκα εσένα θα γαμίσω. Μαζί μου κουβαλάω της Ελλάδας στον κρίζο και για λίγο το αφήσω να είναι εδώ όταν γυρίσω. Έχω δυο μάτια που καίνε, ακριβώς κατά από το γύσο. Ένα ψέμα για να ζήσω, μια ζωή να χαραμίσω. Τη βρίσκω, με ρίσκω, μου λένε πως υπερβάλλω, Θεέ μου, πες μου. Ποια τρύπα θα τους κρύψει όταν ρεφάρω, έχω. Γάμισε τα λόγους να ραπάρω. Ή έτσι μου ζητάει να μη σαλτάρω και καλμάρω. Ό,τι πιο γλυκό μου έχουν πει, είπα γουστάρω. Έπειτα τα πήρα και την έστειλα στο διάολο. Απ' τα βουνά της τρέλας της πόλης της μοναξιάς, βουλιάζω. Καμία ευτυχία για εμάς. Από τα δυτικά ως τα ροστάκια της ανάληψης και τις ουρές στα μηχανήματα ανάληψης. Είδα το μέλλον μας σε μια σφαίρα μυστήρια, βασανιστήρια σε ρυπωμένα κτίρια. Λάμπες φτωρίου, θεοί στα εργαστήρια, ντρόγκες σηκώνονται νεκροί στα κημητήρια. Έχω βίτσια πλουσιό παιδί, μα δεν έχω μία ουτραδία. Μετά την καλοτερία. Για μένα αυτό που κάνουμε δεν είναι ποιήση, είναι αντιποίηση, ας πούμε. Το ραπ γενικά είναι αντί. Πολλά είναι αντί το ένα, αντί το άλλο, είναι αντίδραση, είναι αντί. Οπότε και οι ήρωες που χρησιμοποιούμε για να πούμε μια ιστορία είναι αντί ήρωες, δεν είναι ήρωες. Δεν είναι δηλαδή ο φτωχός πλην τίμιος, ο πρόσκοπος, ο Σούπερμαν, ο τέτοιος. Είναι άνθρωποι με αντιφάσεις μέσα τους, είναι άνθρωποι οι οποίοι πλερώνονται, ας πούμε, για να πετύχουν ένα σκοπό. Τώρα, σαν παράδειγμα, ας πούμε, εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ είτε φίλους μου, ανθρώπους κοντινούς μου, είτε προσωπικά μου βιώματα, είτε καμιά φορά και χαρακτήρες οποίοι με επηρεάζουν από μια ταινία που θα δω, ένα βιβλίο που θα διαβάσω, ας πούμε, μια μουσική άλλη που θα ακούσω, ξέρω εγώ. Νομίζω ότι έτσι είναι και η καθημερινότητα. Η βία της καθημερινότητας, όλο αυτό το πράγμα που λέμε, ας πούμε, που συμβαίνει, το άγχος, οι ανάγκες, όλο αυτό το ζήτημα δημιουργεί ανθρώπους που πρέπει να είναι ευέλικτοι. Ακόμα και ηθικά ευέλικτοι, ως ένα σημείο, ας πούμε, ίσως με κάποιες σταθερές, κάποιους κώδικες, οι οποίοι δεν πρέπει να σπάνε. Οι ήρωες αυτοί δεν θα θέλανε να σπάσουν, ας πούμε. We'll be right back.
Το 2009, ας πούμε, που πέσαν οι μάσκες και ο μύθος κατέρευσε, που ο κόσμος κατέβασε τα σόβρακα σε μια τελική, υπήρχαν κάποιοι που αντιστάθηκαν και αντιστέκονται ακόμα, που δεν τους παίρνει μπάλα. Πλέον τα πράγματα πια φτάσαν στο απροχώρητο. Ώρα να πάψουν οι πράξεις σας να μένουν στο απειρόβλητο, με βήμα απόλυτο, στεκόμεθα στην πρώτη γραμμή. Γιατί όποιος δισταγμός, φραγμός και αν υπήρχε, έχει χαθεί. Βέβαια έχει χαθεί. Αφού άμα χάνουμε όλα μας τα βασικά δικαιώματα και τα εργασιακά κτλ., ποιος ο λόγος? Δεν έχουμε να χάσουμε κάτι. Αντίθετα, έχουμε να κερδίσουμε κάτι, να διεκδικήσουμε κάτι. Οπότε βγαίναμε συνέχεια στους δρόμους, πορείες, το ένα τ' άλλο. Έπαιζε τρελό κίνημα. Το αντιφασιστικό κίνημα στις γειτονιές, οργάνωση. Ήταν μια περίοδο που ένιωθες ότι, ξέρεις, τα πράγματα είχαν μια δυναμική να αλλάξουν. Γι' αυτό λοιπόν, από άκρη σ' άκρη, το πάω στα άκρα. Δεν κάνω πλάκα. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Το ερώτημα «Σκλαβιά ή ελευθερία» θέτει ένα δίλημα στο κίνημα. Μανάμος ένα σύνθημα που όλους μας ενώνει. Φασίστες και μπάτσοι γουρούνια δολοφόνοι. Την κρίση να πληρώσουν μιζαδόροι και εργοδοσία, ρε φίλε. Δεν τα πληρώσω εγώ. Αυτό το κομμάτι γράφτηκε την περίοδο που άρχισε η Χρυσή Αυγή να παίρνει τα πάνω της. Δηλαδή είχε βγει το κόμμα. Σε πάνω της. Όπου εκεί πια η ρητορία, ας πούμε, των διαφόρων πολιτικών, η ξενοφοβική ρητορία των διαφόρων πολιτικών, βοήθησε, ξέρω εγώ, στην άνοδό της. Αλλά και όχι μόνο αυτό, ήταν νομίζω και η περίοδος που άρχισαν, ξέρω εγώ, να την πέφτουν τελείως, ας πούμε, στο εργατικό κίνημα. Και στους, δηλαδή με το μνημόνιο, το πρωτομνημόνιο, τότε βέβαια, εντάξει, η αριστερά, ας πούμε, είχε ως αντιπολίτευση, είχε δυνατό λόγο και τουλάχιστον τότε πρέσβευε πολλά και ελπίδες και οράματα. Στα 30 της γενιά του 90 βγάζει δύσκολες. Αυτό είναι... Για μένα είναι η γενιά της αμφιβολίας. Είναι σαν να ζητήσαμε, ας πούμε, δικαίωμα στην αμφισβήτηση και να μας δώσανε αμφιβολία εμποφλέβεια, ας πούμε. Θέλαμε το δικαίωμα να αμφισβητούμε, θέλαμε να μην είμαστε πρόβατα. Και αυτό που μας δώσαν, κατά κάποιο τρόπο, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο η ταχύτητα της πληροφορίας. Νομίζω ότι όλοι νιώθουμε ότι ανήκουμε σε ένα στημένο παιχνίδι. Γιατί παίζουμε σε ένα στημένο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι σε αυτό. Δεν ξέρω άμα είναι καλό να το αποδεχτούμε ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε, να πούμε τα πάντα είναι στημένα, γάμισέ με, ή να πούμε ότι όπα μάγκα, άνθρωποι το στείνουν, άνθρωποι το ξεστείνουν. Βέβαια, δυστυχώς, τα πράγματα δείξαν ότι αν, ας πούμε, κάποιοι έχουν βλέψεις και αν, ας πούμε, η χώρα χρωστάει, τελικά δεν μπορείς να κάνεις και πολλά. Το χρήμα μιλάει δυνατά. Άρα, ρε γαμώτο, ωραία, οπότε τι κάνουμε? Αράζουμε, καθόμαστε και κοιταζόμαστε. Τι κάνουμε, δηλαδή? Είναι δύσκολα, τα λεφτά είναι λίγα, χρειάζεται και κάνουμε ό,τι δουλειές βρούμε περισσότεροι για να επιβιώσουμε. Προσωπικά, μέσα από αυτό, εγώ βρίσκω και ένα... Το βλέπω και σαν λίγο ξεσκαρτάρισμα κάποιων καταστάσεων, ας πούμε. Βλέπω υπό την πίεση και υπό τη φτώχεια και υπό την...
την ανασφάλεια, όλη αυτή. Νομίζω ότι βγαίνει και το πολλές φορές το ποιόν ανθρώπων. Κρίση, ας πούμε, για μένα δεν είναι τόσο η οικονομική, όσο η ψυχολογική. Κρίση, ας πούμε, είναι κάποιος να βγαίνει στο Σύνταγμα και να πυροδοτεί τη σκανδάλη για να αυτοτονήσει. Κρίση είναι κάποιος να μαχαιρώνει κάποιον άλλον για να τον κλέψει. Κρίση είναι οι πολιτικές δολοφονίες, σαν αυτή του Παύλου Φίσα. Εγώ, ας πούμε, βγαίνω έξω και χωρίς ένα ευρώ. Αν θέλεις να βγεις έξω, να περάσεις καλά, χρειάζεσαι λεφτά. Πραγματικά, αν έχεις ανθρώπους να σε καταλαβαίνουν, να μπορείς να ανταλλάξεις δύο απόψεις, να μπορείς να πεις με ηρεμία πράγματα που θα σε κάνουν καλύτερο σαν άνθρωπο και να έχεις ένα παρεδώσε υγιές, να έχεις ένα παρεδώσε υγιές. Για μένα αυτό είναι το σημαντικότερο. Την άλλη όμως, κάποιοι επιτρέψανε, ξέρω εγώ, εδώ εγχώροι προδότες, ας πούμε, που επιτρέψαν να συμβεί αυτό. Κοροϊδέψαν τον κόσμο, δεν είπαν την αλήθεια για όλη αυτή τη φούσκα με την οικονομική ευμάρεια που υπήρχε. Δεν είπαν την αλήθεια. Τους δώσαν τα λεφτά, τους είπαν πάρτε και δεν έβλεπε παντού. Κόσμος με διακοποδάνεια, με δάνεια, έπαιρνε αυτοκίνητο, έπαιρνε σπίτια, έπαιρνε δώρα. Έπαιρνε, εντάξει, δάνειο για να πας διακοπές, δε φίλε, με δουλεύεις. Ξαφνικά σκάει φούσκα και λες, παιδιά, δεν θα σας χρωστάμε, αλλά δεν θα σας πληρώσουμε. Και ποιος τρώει το αγγούρι? Εμείς. Το βλέπω. Η αισιόδοξη, ας πούμε, πλευρά μου, ας πούμε, θα ήθελα να το δει σαν δοκιμασία. Σαν να είμαστε, ας πούμε, σε ένα βιντεοπαιχνίδι και να μας δοκιμάζουν, ας πούμε. Σαν μια πίστα, σε ένα βιντεοπαιχνίδι. Αυτή είναι η αισιόδοξη μου προσέγγιση. Δηλαδή ότι πρέπει να τα καταφέρουμε, πρέπει να είμαστε εντάξει, δεν πρέπει να ρίξουμε την αξιοπρέπειά μας, δεν πρέπει να γίνουμε αναξιοπρεπείς. Μπορούμε να πεινάσουμε, είναι προτιμότερο, ας πούμε, από την αναξιοπρέπεια. Αυτοί που εγώ θέλω να έχω δίπλα μου, θέλω να πιστεύω ότι προτιμάνε ότι είναι χειρότερη ανεξοπρέπεια. Ότι το έσκατο είναι ανεξοπρέπεια. Δεν είναι το θάνατος, δεν είναι ούτε η πείνα, δεν είναι ούτε τα ποινικά αδικήματα. Ανεξοπρέπεια είναι το χειρότερο. Το θέμα είναι, μαλάκα, πόσο δυνατός είσαι να ανταπεξέλθεις όλη αυτή τη μαλακία που συμβαίνει. Και τι κάνεις. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να κάνεις. Ξέρεις τι γίνεται, φιλαράκι. Όποιος μπορεί κάνει, λέει, και όποιος δεν μπορεί κλαίγεται. Καταλαβες. Δηλαδή πώς να πολεμήσεις και να κάνεις πράγματα μέσα από ένα καναπέ. Να κράζουμε όλοι είναι εύκολο, πολύ εύκολο να πεις. Για τον Μπούτσο το σύστημα, ναι, θέλουν ξύλο, αλλά κάποιος πρέπει να τους δει. Ναι, καταλαβες. Και θεωρώ όχι, δεν θα καθίσουμε ούτε με σταυρωμένα χέρια, ούτε θα κοιτάζομαστε στα μάτια. Υπάρχουν πολλές μορφές αντίστασης, ας πούμε, όπως είπαν, οικειοποίηση χώρων, τα κοινωνικά ιατρία, πηγαίνοντας δηλαδή ένα φάρμακο που για σένα εσύ δεν το χρειάζεσαι, κάποιος θα το έχει ανάγκη, δηλαδή βοηθάς και έτσι. Συναυλίες αλληλεγγύης για προσφυγές μετανάστες, για πολιτικούς κρατούμενους, καταλήψεις σε δημόσια κτίρια, κοινωνικά ταμεία, προσφορά δικηγόρων, δασκάλων και μουσικών, ας πούμε, μαθήματα όπως γίνονται εδώ στο Γαλάτσι, ας πούμε. Πιστεύω ότι κάθε δράση, ας πούμε, σε όλη αυτή την κατάθλιψη που περνάμε, κάθε τέτοια, ας πούμε, δράση είναι μια μορφή αντίστασης και μια μορφή αισιοδοξίας.
Και έτσι θεωρώ ότι πάβει να υπάρχει και αυτός ο αόρατος εχθρός. Κάθε άνθρωπος από τη μεριά του, δηλαδή προσφέροντας, ας πούμε, όπως ας πούμε, ο γραφιτάς, προσφέρει, ας πούμε, ένα χρωματισμένο τοίχο, ας πούμε, που βγαίνεις από το σπίτι σου και το κοιτάς και παίρνεις, ας πούμε, δύναμη. Και λες, ας πούμε, γαμώ, ξέρω εγώ, μου δίνει ένα νόημα να είμαι δυνατός σήμερα, ας πούμε. Άλλος από τη μεριά του τα σπάει, άλλος από τη μεριά του γράφει ένα όμορφο κομμάτι για να σε νιώσει, για να το νιώσεις, για να συνεχίσεις, ας πούμε, την ημέρα σου όμορφα. Αυτό πιστεύω, ότι υπάρχουν πάρα πολλές μορφές αντίστασης και για να πολεμήσουμε όλη αυτή την κατάσταση. Δεν θεωρώ ότι τελειώνεται. Και δηλαδή φαντάζομαι ότι ο άνθρωπος έχει την τάση, επειδή και να βλέπει μόνο τα κακά. Δηλαδή το ότι προσφέρεις εσύ, ας πούμε, έστω και ένα 5%, έχεις προσφέρει ένα 5%, είναι κάτι. Δηλαδή δεν μπορείς να κοιτάς μόνο την κακή του πλευρά. Δηλαδή, έχουμε δύναμη, μπορούμε να κάνουμε πράγματα, ξέρω εγώ. Απλά θέλει να είμαστε εκεί, αυτό. Το μέσα, ρε παιδί, με αυτό λέω. Δηλαδή μπορεί και να γίνει αυτό το μέσα, άμα θέλω. Ξέρω, και μετά δεν είναι μέσα. Γιατί έχουμε 5 κιλά μαύρο. Έχουμε χρόνο μετά. Όταν πάμε στη Θεσσαλονίκη και να πάμε να βάψουμε τώρα τρένα. Εντάξει, καύλα, τρελή, παιδί μου. Και εκεί, στο γυάλι της Θεσσαλονίκης, για να μπούμε να βάψουμε, βάλαμε τσιγιαδόρους. Τσιγιαδόρο είναι πολύ σημαντικό κομμάτι, ξέρω εγώ, στο βάψιμο. Γιατί πιο πάνω, πιο κάτω, γιατί το κολάδικο, έπαιζε μπάτσι. Και άμα πια τρώγαμε βρωμόξυλο. Και γενικότερα αυτή η φάση που έπαιζε με τους Τσιαδόρους. Τσιαδόρος ήταν μέλος της ομάδας. Τσιαδόρος είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Εσύ βάφεις με το κεφάλι σου ήσυχο και αυτός κοιτάει. Γυρνώντας λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη, δημιουργήσαμε τις παρεμβολές μες στο τρένο. Είπαμε δεν κάνουμε ένα γκρουπ. Τότε με τον Νίκο, τον Σεραφίμπο. Αφού είχαμε βάψει βέβαια. Με τον Ωρέση. Τένα, τείχους, που λέγαν διάφορα, σκατά, σπάσε την ρουτίνα.